Ασφιχτική παραμένει η κατάσταση στα νοσοκομεία τη Βόρειας Ελλάδα παρά την αρκετά μικρή οριακή βελτίωση που δείχνουν τα στοιχεία για τι νοσηλίε τις, τις τελευταίε 7 ημέρε. Αυξημένε είναι οι ανάγκε για κλίνε μεθ τα νέα κρούσματα ήταν 2.199 ενώ την 3η 24 Νοεμβρίου τα κρούσματα ήταν 2.135. Ωστόσο η πίεση στις ΜΕΘ εντάθηκε μέσα σε 7 αυτές οι μέρες καθώς οι διασωληνωμένοι ήταν 562 και ανήλθαν σε 615. Αυτό είναι ο απολογισμός της θεσινής ημέρας καθώς η έκθεση του ΕΟΔΗ περιελάμβανε 596 διασωληνωμένους και το βράδυ ο αριθμός τους είχε αυξηθεί στους 61. Την τελευταία 3η Νοεμβρίου. Η νοσηλευόμενη με λίμωξη COVID-19 στα νοσοκομεία της χώρας σε απλές κλινικές και μεθ ήταν 4.441 και χθε είχαν πέσει στους 4.252. Στα νοσοκομεία της Μακεδονίας και της Τράκης νοσηλεύονταν χθες 2.131 ασθενείς, μειωμένοι κατά 56 από εκείνους της προπερασμένης τρίτης, οι απλέ κλίνε των νοσοκομείων τη κόκκινη Βόρεια Ελλάδα που διατίθενται για του ασθενεί με κορονοϊό καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα των νοσοκομείων και αυτή είναι μια κατάσταση που δεν θα αλλάξει τι επόμενε εβδομάδε. Αν συνυπολογιστεί η ΔΕ ότι αναμένεται είσοδο άλλων 1.600 ασθενών με κορονοϊό στο ΕΣΥ μόνο τι επόμενε 14 ημέρε με του περισσότερου εξ αυτών να κατευθύνονται προ τα νοσοκομεία τη Βόρεια Ελλάδα, αντιλαμβανόμαστε πλέον την πίεση υπό την οποία θα λειτουργήσει το σύστημα υγεία. Αυξημένες είναι οι ανάγκες για κλίνες ΜΕΘ όπως προκύπτει από τα στοιχεία της τελευταίας εβδομάδας. Την 3η 24 Νοεμβρίου στις ΜΕΘ βρίσκονταν 294 άνθρωποι και χθε ήταν 303. Οι διασωληνωμένοι ήταν πριν από 7 ημέρες 302 και πλέον ανέχονται σε 318 έχοντας αυξηθεί κατά 5%. Πλέον οι νεκροί έχουν φτάσει τους 2.566 με τους 1.554 εξ αυτών να προσέρχονται από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Υπενθυμίζεται ότι στις 31 Οκτωβρίου οι νεκροί ήταν 626 και οι 1.839 κατέληξαν μέσα στο Νοέμβριο που αναδεικνύεται στο φωνικότερο μέχρι τώρα μήνα της επιδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα. Την απώλεια του τρίτου αστυνομικού που νόσησε από κορονοϊό θρηνή η ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για ένα 55χρονο που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου της Κατερίνης και υπηρετούσε στο αστυνομικό τμήμα της Πιερίας.